Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Seven Arts και των Παράλληλων Μονολόγων. Να σας υπενθυμίσω ότι από εδώ και στο εξής, τα επόμενα επεισόδια μας δηλαδή, θα έχουμε την τιμή να συνοδευόμαστε από την εκπληκτική παρουσία της θεατρικής ομάδας Κυψέλης υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Όλγας Γιώτη. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, κάνοντας κλικ στο λογότυπο και στο καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο της Seven Arts και των Παράλληλων Μονολόγων. Πολύ δυνατό το σημερινό μας επεισόδιο, ίσως και η αγαπημένη μου, το αγαπημένο μου έργο έτσι από αυτά που θα ήθελα να ασχοληθώ και να αναλύσουμε και να αναφερθούμε, και δεν είναι άλλο από τη Μύδια του Ευρυπίδη. Η δύναμη του έρωτα και η σκοτεινή του πλευρά. Η Μύδια είναι το σύμβολο της απατημένης γυναίκας, το αρχέτυπο της προδομένης γυναίκας. Η ιστορία λοιπόν της Μύδιας ξεκινάει από τη στιγμή που θα ερωτευτεί τον Ιάσωνα και θα τον βοηθήσει να πάρει το χρυσόμαλο Δέρας από την πατρίδα της στην Κολχίδα, σκοτώνοντας τον ίδιο της τον αδερφό. Η Μύδια, κόρη του Αιήτη και εγγονή του ίδιου του ήλιου, είναι εκείνη που θα εγκαταλείψει την πατρίδα της στην Κολχίδα, μπροστά στον έρωτα του Ιάσωνα, και θα τον ακολουθήσει, φεύγοντας για την Ελλάδα. Αποκτά μαζί του δύο παιδιά, τον Φέρυτα και τον Μέρμερο. Και ενώ ο Ιάσων της έχει ορκιστεί αιώνια αγάπη, θα την εγκαταλείψει για μια γυναίκα κατά πολύ νεότερή της, τη Γλαύκη, την κόρη του βασιλιά Κρέοντα της Κορίνθου. Σαν να μην έφτανε η προδοσία από τον άντρα που ερωτεύτηκε, αγάπησε και εγκατέλειψε για χάρη του την πατρίδα της, έρχεται να αντιμετωπίσει και την εξορία, αφού ο Κρέον αποφασίζει να την εξορίσει, ο ίδιος φοβούμενος, διότι η Μύδια ήταν και γνωστή σαν πολύ τρανή μάγισσα. Η Μύδια τότε αποφασίζει, τυφλωμένη από την οργή της για την προδοσία, να σκοτώσει αρχικά τον Ιάσωνα, τη Γλαύκη και τον Κρέοντα. Ζητάει λοιπόν από τον Κρέοντα διορία μία ημέρα να μείνει ακόμα στην Αθήνα πριν τη στείλει στην εξορία, ώστε να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της. Η βοήθεια για τη Μύδια θα έρθει από τον Αιγαία, ο οποίος, μην μπορώντας να τεκνοποιήσει, της δίνει αντάλλαγμα την ασυλία στην Αθήνα, ώστε η Μύδια με τις μαγικές της ικανότητες να τον βοηθήσει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Έτσι η Μύδια καταφέρνει να μείνει στην Αθήνα και αρχίζει να καταστρώνει το σχέδιό της να εξοντώσει αυτόν που την πόνεσε περισσότερο. Τελικά όμως αποφασίζει να μην σκοτώσει τον Ιάσωνα. Αποφασίζει να σκοτώσει ό,τι αγαπάει ο Ιάσωνας, έχοντας στο μυαλό της ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη εκδίκηση που θα μπορούσε να πάρει. Έτσι, αρχικά στέλνει δηλητηριασμένα δώρα στον Κρέοντα και στη Γλαύκη και έπειτα σκοτώνει τα ίδια της τα παιδιά. Μέσα στο έργο υπάρχει μια τρομερή αντιπαράθεση, ένας αγώνας λόγου του Ιάσωνα με τη Μύδια, ο οποίος οδηγεί πάντα στο απόλυτο αδιέξοδο. Από τη μία έχουμε τον Ιάσωνα να κατηγορεί τη Μύδια για αχαριστία, θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι ευγνώμων που την έφερε από την Κολχίδα και απαλλάχθηκε από τη βαρβαρική καταγωγή της και όλα αυτά τα ωφέλη που είχε ερχόμενη στην Αθήνα, ότι της προσέφερε μια ασφάλεια και μια οικογένεια και ότι όλα αυτά που θα έκανε αν παντρευόταν τη Γλαύκη, θα τα έκανε μόνο για το καλό της ίδιας και των παιδιών τους. Από την άλλη έχουμε τη Μύδια, η οποία τον κατηγορεί σαν προδότη, μια γυναίκα η οποία δεν μπορεί με τίποτα να συγχωρέσει και να δεχτεί την προδοσία και την εγκατάλειψη. Και γι' αυτό φτάνει και στο σημείο στο οποίο φτάνει. Ο Ευρυπίδης
μέσα στο έργο του δεν επικρίνει καθόλου την ίδια την ηρωίδα του. Ανταυτού καταδύεται μέσα στα βάθη της ψυχής της, από εκεί όπου γεννήθηκε ο ίδιος ο έρωτας, στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, στην εκτροπή του έρωτα έχουμε την απόλυτη καταστροφή και η Μύδια, αν και εγγονή του ήλιου, έφερε το απόλυτο σκοτάδι. Ένα σκοτάδι που ουσιαστικά σκότωσε οτιδήποτε της γέννησε αυτός ο έρωτας. Ό,τι γεννήθηκε από τον έρωτά της, με τα ίδια της τα χέρια το σκότωσε. Και σαν ίστατη εκδίκηση μάλιστα στον Ιάσονα, δεν του επέτρεψε ούτε καν να δει και να αγγίξει τα νεκρά παιδιά του. Αξίζει πραγματικά να σας διαβάσω, διότι δεν το έχω μάθει απ' έξω, το κλείσιμο αυτού του έργου. Ενός έργου που χαρακτηρίστηκε και ως πρωτοφεμινιστικό. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε κάτι που δεν σας είπα πριν, ότι ο χορός αποτελείται από κορίνθιες γυναίκες, οι οποίες είναι με το μέρος της Μύδιας. Μορφές πολλές παίρνει το θεϊκό. Πολλά μοιράζει ο Δίας στον Όλυμπο. Άγνωστο τέλος δίνουν στα πράγματα οι θεοί. Εκείνα που είναι να γίνουν δεν έγιναν ποτέ και αυτά που έγιναν δεν ήταν να γίνουν. Τέτοιο τέλος είχε αυτή η ιστορία, σε ελεύθερη μετάφραση φυσικά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο μονόλογος της Μύδιας, στο κομμάτι του έργου στο οποίο μαθαίνει ότι ο Ιάσον είναι πλέον αποφασισμένος να την εγκαταλείψει για μία γυναίκα άλλη και νεότερη της. Άνθρωπε, τι η γλώσσα μου δεν βρίσκει χειρότερο να πεις στην Ανανδρία σου. Ήρθες εδώ, ήρθες μπροστά μας ο εχθρός μας ο μισητός. Και τόλμη το νομίζεις ή και παλικαριά. Τους φίλους πρώτα να βλάπτεις και κατόπι με στα μάτια να τους κοιτάζεις. Η πιο μεγάλη από τις διαστροφές στον άνθρωπο είναι η αδιαντροπιά. Μα καλά έκαμες και ήρθες. Θα λαφρώσει η ψυχή μου να στα ψάλω και θα καεί η δική σου να τα ακούσεις. Αρχή-αρχή θα πάρω να τα λέω. Σε σώσα εσένα, καθώς ξέρουν όσοι από τους Έλληνες, μαζί σου στο ίδιο καράβι την Αργό μπαρκαρίστηκαν όταν σε έστειλαν στο ζυγό να βάλεις τους φλογόπνογους ταύρους και να σπείρεις στο χωράφι το θάνατο που δίνει. Και τον Όφη, το λόχρυσο το δέρας που το φύλαγε ανύπνοτος μες στις περιπλεκτές κουλουρίδες του, τον εσκότωσα. Και έκαμα να λάμψει για σε το φως της σωτηρίας. Κι αφού πατέρα πρόδωσα και σπίτι, ήρθα στου πύλιου την ολκό μαζί σου με πιο πολύ προθυμία παρά με γνώση. Και χάλασα κατόπι τον Πελία με θάνατο που πιο σκληρό δεν έχει, με τα χέρια των ίδιων του των παιδιών, και λύτρωσα από κάθε φόβο εσένα. Και για όλα τούτα που σου έκανα, ο μες όλους τους άντρες τυποτένιε, εσύ μ' αρνήθεις. Καινούρια κλίνη απόκτησες κι ας είχες και παιδιά. Γιατί άτεκνος αν ήσουν, μπόργε να σου συγχωρεθεί την κήτη ετούτη να ποθήσεις. Καπνός ήταν η πίστη σου στους όρκους. Τι να πω κι εγώ δεν ξέρω. Θα ρίσει θεοί που μας όριζαν, δεν μας ορίζουν πια. Ή πως καινούργοι νόμοι για τους ανθρώπους μπήκαν τώρα. Τι δα, το ξέρεις πως είσαι ορκοπάτης. Αχ, χέρι μου δεξί που κάποτε μου το έπαιρνες εσύ. Και γονατά μου,
Τι μάταιο βγήκε που ένας τυποτένιος σας αγκάλιαζε άντρας. Ναι, και πόσο στις ελπίδες μας όλες γελαστήκαμε. Άιτε, γνώμη σου παίρνω σαν να σου φίλος. Μα τι, καλό περιμένω από σένα. Όπως και να έχει, αυτά που θα ρωτήσω θα δείξουν πιο πολύ την ατιμία σου. Τώρα για πού να σύρω? Για το σπίτι το γονικό που το πρόδωσα αντάμα με την πατρίδα να ακολουθήσω εσένα? Ή για τις δόλιες κόρες του Πελία? Δεξίμια που θα μου έκαναν στο σπίτι που του έχω σκοτωμένο τον αφέντη. Και για όλα ετούτα εσύ, μες στην Ελλάδα πολλές να με ζουλέψουν έχεις κάνει. Άντρα πιστό και πενεμένο, αλήθεια έχω η δύστυχη εγώ. Μάλιστα αν φύγω, διωγμένη από τη χώρα, δίχως φίλους, μονάχη με τα τέκνα τα ορφανά μου, όμορφο για γαμπρό να δεις καμάρι. Τα παιδιά σου και αυτοί που σε έχει σώσει να σέρνονται στις στράτες σα ζητιάνη. Αχ, Δία, γιατί τα ανθρώπου να έχεις δώσει απάσφαλτο σημάδια να γνωρίζει το κάλπικο χρυσάφι, κι όταν έχει να ξεκρίνει το φαύλο μες στους άντρες, δεν βλέπει στο κορμί του ένα σημάδι. Αγαπημένοι μου φίλοι, άλλο ένα επεισόδιο των Παράλληλων Μονολόγων φτάνει στο τέλος του και σας φιλάω και κάτι πάρα πολύ όμορφο για το τέλος. Δεχόμαστε τα mail σας στο 7artschannel@gmail.com, διότι έχουμε ανοιχτή πρόσκληση σε ηθοποιούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και να συμμετέχουν στην εκπομπή μας με το δικό τους μονόλογο. Οι μονόλογοι φυσικά αφορούν το παγκόσμιο θέατρο, όχι μόνο το αρχαίο ελληνικό, οπότε να ξέρετε ότι περιμένουμε τα mail σας και τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα, κάντε την τώρα κάνοντας κλικ στο λογότυπο και στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές της 7 Arts και των Παράλληλων Μονολόγων. Κάθε ηθοποιός, έχοντας επιλέξει το μονόλογο που θέλει να παρουσιάσει, θα είναι φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας, στην οποία θα κάνουμε συζήτηση και θα μας παρουσιάζει τη δουλειά του. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε υπέροχα, σας φιλώ!